Γεια σας, είμαι ο Μινάς Ζασιγέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και σήμερα θα σας παρουσιάσω την επίλυση μιας άσκησης που είχε μπει σε τελικές εξετάσεις. Είναι μια άσκηση που συνδέει την εικονοποίηση virtual pages με τα physical pages. Συγκεκριμένα, μας δίνεται ένα απόσπασμα πίνακα σελίδων μιας διεργασίας, όπου η πρώτη γραμμή δείχνει τον αριθμό σελίδας, η δεύτερη το πλαίσιο, frame, και η τρίτη το present bit. Μας δίνονται τα εξής δεδομένα. Το offset είναι 7 bit. Χρησιμοποιούνται 512 εικονικές σελίδες και αντιστοίχηση σε 32 φυσικές σελίδες. Ασφαλώς, τα νούμερα αυτά ενδέχεται και θα είναι διαφορετικά σε οποιαδήποτε άλλη άσκηση, αλλά εντούτοις η λογική επίλυσης είναι η ίδια και θα τη δούμε τώρα αμέσως. Το πρώτο ερώτημα είναι να υπολογίσουμε το πλάτος bit των διευθύνσεων εικονικής μνήμης. Άρα λοιπόν, στην εικονική μνήμη γνωρίζουμε, όπως και στη φυσική, άρα εδώ είναι εικονική διευθυνσοδότηση, virtual, και ασφαλώς θα δούμε και το physical, physical address. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι και οι εικονικές διευθύνσεις αλλά και οι φυσικές διευθύνσεις χωρίζονται σε δύο τμήματα. Το ένα το τμήμα είναι το offset, το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο, δηλαδή όσα bit έχει το offset του virtual address, τόσα bit έχει το offset του physical address. Αυτά λοιπόν έχουν ίδιο offset. Βλέποντας λοιπόν τα στοιχεία αυτά που μας θέλει να υπολογίσουμε το πλάτος bit των διευθύνσεων εικονικής μνήμης, θα πρέπει να υπολογίσουμε όλα αυτά τα bit. Άρα θα πρέπει να υπολογίσουμε τα bit του offset, που όμως όπως βλέπουμε το offset μας έχει δοθεί ότι είναι 7 bit, άρα εδώ πέρα μπορούμε να γράψουμε ότι είναι 7 bit και κατευθείαν και στο physical address είναι 7 bit, δεδομένου ότι έχουμε ακριβώς το ίδιο μέγεθος, άρα 7 bit, και μας λείπει τώρα το πρώτο κομμάτι. Το κομμάτι εδώ πέρα λοιπόν που αφορά τα bit των εικονικών σελίδων. Μας λέει ότι χρησιμοποιούμε 512 εικονικές σελίδες. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι 512 εικονικές σελίδες, δηλαδή είναι από 0 έως και 511, είναι η δύναμη 2 εις την 9. 2 εις την 9 είναι 512. Άρα λοιπόν, παίρνουμε το νούμερο 9, 9 bit, και είναι το νούμερο εδώ πέρα που τοποθετείται σε αυτό το πλαίσιο. Άρα λοιπόν, 512 εικονικές σελίδες απαιτούν ένα index 9 bit, γιατί με 9 bit index μπορούμε να διευθυνσοδοτήσουμε 512 ξεχωριστές σελίδες, δηλαδή από 0 μέχρι 511. Έχοντας αυτά τα δύο νούμερα, αυτό που πρέπει να κάνουμε ασφαλώς είναι να τα προσθέσουμε. 9 και 7, 16. Άρα, στο α ερώτημα της συγκεκριμένης άσκησης, το οποίο έλεγε υπολογίστε το πλάτος bit των διευθύνσεων εικονικής μνήμης, τοποθετούμε την τιμή 16. Στο δεύτερο ερώτημα λέει πόσα byte έχει το κάθε πλαίσιο μνήμης. Για να δούμε λοιπόν. Πόσα byte έχει το κάθε πλαίσιο μνήμης. Τα byte συνδέονται με το offset. Και ασφαλώς τα byte που έχει το κάθε πλαίσιο μνήμης είναι ίσα με τα byte που έχει η κάθε σελίδα μνήμης. 7 bit. Άρα το ερώτημα είναι, με ένα index των 7 bit, πόσα διαφορετικά byte μπορούμε να έχουμε. Η απάντηση ασφαλώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι 2 εις την 7. 2 εις την 7, δηλαδή 128 byte. Άρα στο ερώτημα β έχουμε αυτή εδώ την τιμή. Γιατί μας είχε δώσει ότι το offset είναι 7 bit. 7 bit, αν τα χρησιμοποιήσουμε ως εκθέτηση δύναμη του 2, 2 στην 7,
μας βγάζουν 128 byte. Πάμε στο επόμενο ερώτημα. Το επόμενο ερώτημα μας λέει υπολογίστε το πλάτος bit των διευθύνσεων φυσικής μνήμης. Για το πλάτος bit των διευθύνσεων φυσικής μνήμης χρειάζεται να γνωρίζουμε ασφαλώς το offset που είναι 7 bit όπως σε αυτή την περίπτωση, αλλά μας λείπει και το προσινό που είναι τα bit των πλαισίων. Μας δίνει ότι έχουμε 32 φυσικές σελίδες. Άρα λοιπόν 32 φυσικές σελίδες έχουν τη δύναμη, για προκειμένου να διευθυνσοδοτήσουμε 32 διαφορετικές σελίδες, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε 5 bit. Γιατί 5 bit είναι ικανά ώστε να μας ξεχωρίσουν αυτές τις 32 σελίδες. Άρα λοιπόν, η τιμή 5 είναι αυτή που θα μεταφερθεί στο πλαίσιο μνήμης, εδώ πέρα, 5 bit. Οπότε συνολικά προσθέτουμε τα 7 bit που ήταν το offset και τα 5 bit που μόλις τώρα υπολογίσαμε και υπολογίζουμε την τιμή σε 12 bit. Άρα στο ερώτημα Γ η απάντηση είναι 12 bit. Στη συνέχεια μας ζητάει να υπολογίσουμε την εικονική διεύθυνση 1 σε 0. Μας δίνει τη φυσική διεύθυνση. Μας δίνει την εικονική διεύθυνση 1 σε 0 και μας ζητάει να υπολογίσουμε τη φυσική διεύθυνση. Για να το υπολογίσουμε αυτό, θα πρέπει να γράψουμε το 1 σε 0 και να το μετατρέψουμε στο αντίστοιχο διαδικό αριθμό. Δηλαδή το 0 αυτό είναι 0, 0, 0, 0. Το σε έχει αναπαράσταση. Το σε είναι A, B, C, δηλαδή 10, 11, 12. Το 12 είναι 1, 1, 0, 0. Και το 1 αυτό εδώ πέρα ασφαλώς έχει αναπαράσταση 0, 0, 0, 1. Προκειμένου λοιπόν να δούμε αυτή η εικονική διεύθυνση που αντιστοιχεί, θα πρέπει να ξεχωρίσουμε 7 bit, γιατί είπαμε 7 bit έχουμε το offset, άρα έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Άρα μέχρι και αυτό το σημείο εδώ πέρα είναι το offset, δηλαδή ο αριθμός αυτός έχει offset 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 και έχει index τα υπόλοιπα bit που είναι 0, 0, 0, 1, 1. Δηλαδή αυτή είναι η τιμή 3. Άρα στον πίνακα που μας είχε δοθεί κοιτάμε στην τιμή 3 ότι έχουμε present bit εδώ πέρα, το 1 σημαίνει present, ότι είναι μια έγκυρη αντιστοίχηση και η τιμή που πρέπει να γίνει σαν αντιστοίχηση είναι το 101. Οπότε γίνεται αντικατάσταση του index με το 101. Άρα λοιπόν η νέα διεύθυνση είναι 101 και το offset. Το offset λοιπόν το γράφω εδώ ως offset, που είναι βέβαια η τιμή που είχαμε υπολογίσει εδώ πέρα, δηλαδή το 100 εδώ 100 και 4 μηδενικά. Και άμα θέλουμε να το μετατρέψουμε αυτό στο 10 εξαδικό σύστημα, χωρίζουμε ένα 4, άρα το τελευταίο ψηφίο είναι 0. Μετά έχουμε 0011, έχουμε το επόμενο ψηφίο, δηλαδή το 1100 είναι το C και εδώ έχουμε 1. Άρα η αναπαράσταση αυτή είναι το 1 σε 0H που είναι η φυσική διεύθυνση της συγκεκριμένης εικονικής διεύθυνσης. Τέλος μας ζητάει για το 4BFH, ομοίως το 4BFH το μετατρέπουμε, το F όπως ξέρουμε είναι 1111, το Β είναι AB, δηλαδή 10, 11, το 11. Το 11 έχει αναπαράσταση 1, 0, 1, 1. Και το 4 βέβαια έχει αναπαράσταση 0, 1, 0, 0. Ομοίως εδώ πέρα χωρίζουμε τα 7 τελευταία bit, δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Μέχρι αυτό το σημείο παίρνουμε λοιπόν αυτά τα bit που είναι το offset
και τα υπόλοιπα bit είναι το index. Το index λοιπόν έχει bit, όπως βλέπουμε, 1001. Αυτή λοιπόν η τιμή είναι η 9, γιατί 8 και 9, η τιμή 9. Η τιμή 9 λοιπόν, πάμε να δούμε αν έχει αντιστοίχηση. Βλέπουμε λοιπόν τον πίνακα σελίδι, είναι ότι 9, ναι μεν υπάρχει στον πίνακα, αλλά έχει present bit 0. Σημαίνει λοιπόν ότι είναι άκυρη η αντιστοίχηση. Οπότε σημαίνει ότι δεν μπορούμε να υπολογίσουμε τη φυσική διεύθυνση για τη συγκεκριμένη εικονική διεύθυνση. Αυτό λοιπόν είναι, αυτός είναι ο τρόπος επίλυσης συγκεκριμένης άσκησης. Μπορεί να αλλάξει οποιοδήποτε νούμερο, μπορεί να αλλάξουν τα offset, ο αριθμός σελίδων, ο αριθμός εικονικών σελίδων, πλαισίων, διευθύνσεων, αλλά η λογική είναι η ίδια. Αυτά λοιπόν, και κλείνει η επίλυση σε αυτό εδώ το σημείο.